Είναι τα Pod Radio του Pro News. Με σπασμένα φρένα τρέχει ακρίβεια στην Ελλάδα, με τον πληθωρισμό να εκτινάσεται στο 10,7% το Μάιο από 9,1% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat. Για τους καταναλωτές, οι τιμές των καυσίμων που σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Σε σχέση με το 2020, η αύξηση της αμόλυβδης φτάνει το 70%. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στην Αστυπάλαια, στο πρώτο ενεργειακά πράσινο νησί της Μεσογείου. Μετά την ψέρημο και την κόλλη, λοιπόν, προσγειώθηκε ο Πρωθυπουργός στην Αστυπάλαια. Για να μιλήσει για την τρελή ιδέα της ηλεκτροκίνησης που είχαν πριν από 2 χρόνια και πως αυτή εφαρμόστηκε στην Πεταλούδα του Αιγαίου, στην πανέμορφη Αστροπαλιά. Θυμήθηκε πριν από 2 χρόνια μια συνάντηση την οποία είχαμε, όταν ξεκίνησε αυτή η εξαιρετικά τολμηρή, θα μπορούσε κανείς να πει και λίγο τρελή ιδέα, η ελληνική κυβέρνηση να συνεργαστεί με τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και να επιλέξουμε ένα ελληνικό νησί, ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι θα μπορούσαμε να το κάναμε σε μια μεγάλη πόλη, στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Εσύ τους μιλάς για την ηλεκτροκίνηση εκεί σε καμιά τριανταριά ανθρώπους που μαζεύτηκαν στην Αστροπαλιά, την ίδια ώρα που οι πρατηριούχοι της βενζίνης λένε άλλα. Οι πρατηριούχοι λοιπόν μιλούν και λένε ξεκάθαρα πως αν συνεχιστεί η κατάσταση όσο έχει, τότε μέσα στο καλοκαίρι θα δούμε μια τιμή αμόλυβδης που θα φτάσει στα 2 ευρώ και 40 λεπτά πανελλαδικά μέση τιμή. Συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία χωρίς σταματημό. Πολλοί είναι οι επαγγελματίες πλέον, όπως αλουμινάδες ή ηλεκτρολόγοι, που έχουν φτάσει στο σημείο να ζητούν χρήματα για τη βενζίνη που θα κάψουν από τους υποψήφιους πελάτες τους, προκειμένου να τους επισκεφτούν για να τους δώσουν προσφορά. Και εσύ πήγες στην Αστυπάλεια, που βρίσκονται κάποια ηλεκτρικά βανάκια, κάποια ηλεκτρικά αυτοκινητάκια, για να μεταφέρουν τους κατοίκους ή και τους επισκέπτες από τη μια περιοχή του νησιού στην άλλη, σε ορισμένες δε περιπτώσεις και εκεί που μπορεί κανείς να πάει με τα πόδια. Τους είπες ότι μπορούν να πουλάνε και ενέργεια οι αστροπαλιώτες, έτσι ώστε να μπορούμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα την ενέργειά μας και κάποια στιγμή να μην είμαστε μόνο καταναλωτές αλλά και παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, που θα πουλάμε και θα αγοράζουμε ενέργεια από το σύστημα με έναν τρόπο πολύ πιο έξυπνο και πολύ πιο οικονομικό. Και εκεί είπες στους αστροπαλιώτες, κύριε Πρόεδρε, ότι όλα αυτά είναι και η καλύτερη διαφήμιση για το νησί τους, για το νησί τους, που θα βουλιάξει από τον τουρισμό. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα ακουστεί σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά το γεγονός ότι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία εμπλέκεται
σε αυτό το έργο είναι στην ουσία, για να το πω πολύ απλά, Δημαρχέ μου, μια δωρεάν διαφήμιση για το νησί που πιστεύω. Τσάμπα διαφήμιση σας κάνουμε. Όλο το μπάτζετ του ΕΟΤ βάζαμε για να διαφημίσουμε την Αστυπάλαια. Δεν νομίζω ότι θα είχαμε τα αποτελέσματα που θα έχουμε ως αποτέλεσμα αυτού του project για την προβολή του νησιού και μόνο. 30 άνθρωποι ήταν εκεί για να χειροκροτήσουν. Οι περισσότεροι ήταν τα μέλη της συνοδείας. Κάτι αντίστοιχο είχες πει και πέρυσι το καλοκαίρι, κύριε Πρωθυπουργέ, όταν είχες επισκεφτεί την αρχαία Ολυμπία. Συζητούσαμε με την Υπουργό και τον κύριο Σκέτσο για το πόσα ελαιόδεντρα έχουμε αυτή τη στιγμή, έχει το Υπουργείο Πολιτισμού εντός αρχιτεκτονικού χώρου. Σε διαβεβαιώνω το λάδι το οποίο μπορεί να παράγεται σε συνεννόηση με μια ομάδα παραγωγών μέσα από την Ολυμπία, μέσα από τον αρχιτεκτονικό χώρο. Δεν χρειάζεται να σας πω σε τι τιμή θα μπορεί να πουληθεί. Στο μεταξύ, βέβαια, από πέρυσι μέχρι τώρα δεν φαντάζεστε σε τι τιμή πουλιέται το ηλιέλαιο. Και ανάμεσα σε όλα τα άλλα που είπε στους αστροπαλιώτες, είναι και ο ωραίος κόσμος που βρίσκεται μπροστά τους τώρα που βάζουν φωτοβολταϊκά και έχουν και ηλεκτρικά βανάκια. Η τεχνολογία έχει χρησιμότητα μόνο αν τελικά υπηρετεί τις ανθρώπινες ανάγκες και αν μπορεί να συνδυαστεί με την αδιαφυσβήτητη προτεραιότητα την οποία έχουμε όλοι μας να παραδώσουμε στα παιδιά μας έναν καλύτερο προστατευμένο πλανήτη από τη μεγάλη απειλή της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή, η πράσινη ενέργεια, τα λιγνητικά που έκλεισες και οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος που καταφτάνουν στους καταναλωτές. Αλλά τα ίδια για έναν πολύ ωραίο κόσμο χωρίς ρύπανση, που όλα θα είναι καταπράσινα και θα κελαϊδούν και τα πουλιά. Ελέγετο δια των πρωθυπουργικών χιλέων, φίλες και φίλοι, και πριν από περίπου 3 χρόνια τώρα, όταν μόλις 2-3 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, για την ακρίβεια 3 μήνες, ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δια του φυσικού αερίου, ή ένα από τα πρώτα, του μεγάλου, επιτυχημένου και έξυπνου επιχειρηματικού ομίλου της Μυτιλινέως. Εταιρεία η οποία κατά τα άλλα αποτελεί μία από τις 4 εταιρείες μαζί με τα Ελληνικά Πετρέλαια του Λάτσι, τον Ήρωνα του Περιστέρι και πρωτίστως βεβαίως την ΔΕΗ, η οποία κατέχει και το 64% της αγοράς. Οι 4 αυτοί συνιστούν αυτό που αποκαλείται καρτέλ ενέργειας και σας πουλάει το ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από το χρηματιστήριο. Τότε λοιπόν, μόλις τον 3ο μήνα της διακυβέρνησης, επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός και καλώς έπραξε τον όμιλο για να εγγενιάσει, να θεμελιώσει ακριβέστερα αυτό το εργοστάσιο που θα παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια όχι πια από λιγνίτες αλλά από φυσικό αέριο,
με τα γνωστά αποτελέσματα που έφτασε η τιμή του φυσικού αερίου, πράγματα που βεβαίως δεν μπορούσε τότε να ήταν γνωστά. Από μια πολύ επιτυχημένη ακμάζουσα επιχειρηματική δραστηριότητα και από έναν μεγάλο, στην ουσία παγκόσμιο όμιλο, με εξαιρετικές επιδόσεις και στο εξωτερικό. Αλλά όμιλο ο οποίος, εκτός όλων των άλλων δραστηριοτήτων του, πολύ επιτυχημένων επαναλαμβάνουμε, επιχειρεί και στον τομέα της ενέργειας, δηλαδή πουλάει σε εσάς ηλεκτρικό ρεύμα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την εμποροποίηση ενός κοινωνικού αγαθού. Οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν και την κάνουν πολύ σωστά και έντιμα. Το θέμα είναι η πολιτεία τι κάνει. Όπως λοιπόν χθες στην Αστροπαλιά, τον ίδιο ιδανικό κόσμο, τον καταπράσινο, τον καθαρότατο, με τα ποτάμια, τα ριάκια και τα πουλιά να κελαϊδάν, είχες εξαγγείλει, κύριε Πρόεδρε, και τότε. Κυρίες και κύριοι, η νέα αυτή επένδυση είναι συμβατή με τις τρεις κεντρικές επιλογές της κυβέρνησής μας. Την αντικατάσταση του λιγνίτη από ηπιότερες μορφές παραγωγής. Την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας για να δημιουργηθούν και περισσότερες θέσεις εργασίας, αλλά και για να πέσει η τιμή του ρεύματος. Και για να πέσει η τιμή του ρεύματος, τους έλεγες τότε. Τότε που σε είχε προσφωνήσει και πολύ καλώς έπραξε ο πρόεδρος του ομίλου, ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε πια να παράγουμε νέο πλούτο, φτηνή ενέργεια, ζώντας ταυτόχρονα σε μια φύση όμορφη και φιλόξενη για όλους. Ό,τι ακριβώς έλεγες και χθες στην Αστροπαλιά για την όμορφη φύση. Αλλά από τότε ήσαμε σήμερα, οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν πάει εκεί που πήγαν. Τότε λοιπόν, όπως είπαμε, σε είχε προσφωνήσει ο πρόεδρος του ομίλου. Ζούμε σε μια συναρπαστική εποχή που η τεχνολογία και η καινοτομία μας επιτρέπουν να κάνουμε άλματα και να φέρνουμε το μέλλον πιο κοντά. Στην προτέρια συνηθίζουμε να λέμε ότι δείχνουμε τον δρόμο για το μέλλον της ενέργειας. Και σήμερα εδώ στο ενεργειακό μας κέντρο κάνουμε ακριβώς αυτό. Δείχνουμε τον δρόμο για ένα ενεργειακό μέλλον πιο πράσινο, με ενεργειακή ασφάλεια για όλους, δουλειές και νοικοκυριά. Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε. Σεβασμιότατε, κύριοι Πρόεδροι, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Βαγγέλη. Αγαπητέ Βαγγέλη, δηλαδή με το που ξεκίνησε η κυβερνητική θητεία, εγκαινιάστηκε ή παραβρέθηκε για την ακρίβεια ο Πρωθυπουργός στην θεμελίωση αυτού του πρώτου εργοστασίου ή ενός εκ των πρώτων, που θα παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια με φυσικό αέριο, αφού προηγουμένως η κυβέρνηση είχε φροντίσει να κλείσει τους λιγνίτες και να αφήσει ελεύθερο το πεδίο στο χρηματιστήριο της ενέργειας για τα παιχνίδια του φυσικού αερίου. Όλα ήταν όμορφα τότε, εκείνο το φθινοπορεινό αλλά στην ουσία πολύ ζεστό, σχεδόν καλοκαιριάτικο πρωινό του Οκτωβρίου του 2019. Και μετά ξεκίνησε η λειτουργία του χρηματιστηρίου, τα υπερκέρδη, βεβαίως οι εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι τότε δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, αλλά η υποδομή είχε μπει.
για την χρηματιστηριοποίηση ενός κοινωνικού αγαθού, αφού η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία η ηλεκτρική ενέργεια η οποία παράγεται περνάει συνολικά το 100% της, δηλαδή μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας, δηλαδή μέσα από αυτό το καρτέλ στο οποίο παραβρέθηκες κύριε Πρόεδρε μόλις από τον τρίτο μήνα της διακυβέρνησής σου. Ο χρόνος έτρεξε και προχθές μετά την σύνοδο κορυφής των Βρυξελών μίλησες πάλι για την φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών τις οποίες τότε εγγενίαζες. Ξαναπώ ακόμη μια φορά ότι η χρηματοδότηση αυτής της μεγάλης εθνικής προσπάθειας γίνεται από εθνικούς πόρους, αλλά γίνεται και, όπως είχαμε δεσμευθεί, και από την υπερφορολόγηση των υπερκερδών των επιχειρήσεων χονδρικής στην ηλεκτρική ενέργεια. Τότε τα εγγενίαζες. Έκλεινες τους λιγνίτες για να τους αφήσεις ελεύθερο το πεδίο στο φυσικό αέριο και να κάνουν, οι άνθρωποι επιχειρηματίες είναι, τη δουλειά τους κάνουν, να μπορούν απερίσπαστοι να επιχειρούν και να βγάζουν λεφτά. Γιατί αυτοί οι επιχειρηματίες είναι, να βγάζουν λεφτά θέλουν και καλά κάνουν, γιατί όπως είπαμε είναι και επιτυχημένοι. Άκου να δεις τώρα τι είπε χθες ο κύριος Μυτιλινέος ο οποίος στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων του επιβεβαίωσε την εκτίμηση για διπλασιασμό της κερδοφορίας του το 2020 συνολικά του ομίλου και μπράβο του. Αλλά σε ερώτηση για την φορολόγηση των υπερκερδών, άκου να δεις τι είπε ο φίλος ο Βαγγέλης. Τον χαρακτηρισμό υπερκέρδη ή ουρανοκατέβατα κέρδη δεν τον παραδέχομαι. Η εταιρεία μας στήρισε τις επιταγές του target model, αυτού δηλαδή που εσύ θέσπισες, ή μάλλον για την ακρίβεια ο Τσίπρας το θέσπισε, αλλά δεν το ενεργοποίησε. Εσύ το ενεργοποίησες το target model. Η εταιρεία μας λοιπόν τήρησε τις επιταγές του target model, λέει ο Μυτιλινέος, επακριβώς, και δεν το χρησιμοποίησε για πρακτικές που θα επέφεραν αθέμητα κέρδη. Δεν χρειαζόταν, από μόνο του αυτό μας έφερνε τα υπερκέρδη. Έχουμε ελεγχθεί 10 φορές και αυτό επιβεβαιώθηκε. Είμαστε μια εταιρεία που δουλεύει ανταγωνιστικά, λέει ο Μυτιλινέος, με εξαιρετικά στελέχη και μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα από τον ανταγωνισμό. Από τις οικονομίες, αυτό στις οικονομίες της Δύσης δεν λέγεται εσχροκέρδια και υπερκέρδη. Αυτό σου πετάει στα μούτρα τώρα ο φίλος ο Βαγγέλης. Και συνεχίζει, αν το θέμα τεθεί να συνεισφέρουμε όσο μπορούμε, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά να σου λένε φέρε αυτά που έκλεψες, δεν τον παραδέχομαι και δεν πρόκειται να το αποδεχθώ ποτέ. Ποτέ δεν θα το αποδεχθεί ο Βαγγέλης. Σημείωσε πάντως ότι έχει προβλεφθεί ένα σεβαστό ποσό που αν χρειαστεί θα καλύψει τα ουρανοκατέβατα κέρδη που δεν υπάρχουν, αλλά επειδή είμαστε στην Ελλάδα μπορούν και να υπάρξουν. Δηλαδή τι λέει ο επιχειρηματίας? Ο όμιλός μας έχει φροντίσει, αν μας υπερφορολογήσουν με 90% για δήθεν ουρανοκατέβατα κέρδη που δεν υπάρχουν, να μπορούμε εμείς να ανταποκριθούμε σε αυτή την υπερφορολόγηση. Εξάλλου, για τον νέο τρόπο λειτουργίας της αγοράς από τον Ιούλιο και μετά, λέει ο Βαγγέλης, και τις πιθανές επιπτώσεις
από αυτά δηλαδή που λες εσύ ότι θα φτηνίνει η ενέργεια, απέφυγε να κάνει πρόβλεψη, εξέφρασε ωστόσο την ελπίδα ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην πρόβλεψη των αποτελεσμάτων του 22 για τον όμιλό του, και καλώς λέει ο άνθρωπος. Το θέμα είναι εσύ τι λες, κύριε Πρωθυπουργέ, που χθες ήσουν στην Αστροπαλιά για τα ηλεκτρικά αυτοκινητάκια, την ίδια ώρα που η βενζίνη πάει ολοταχώς για τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Τα Pod Radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.